βλέψεις, πιθανές ζημίες περί τα 60 δις. Τα ποσά αυτά είναι μειώσεις ιδίων κεφαλαίων που καλύφθηκαν από τις συνεχείς ανακεφαλαιοποίησεις. Οι ανακεφαλαιοποίησεις έγιναν με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, το οποίο το ελληνικό δημόσιο δεν είχε να τα πληρώσει και τα δανείστηκε. Σήμερα τα ποσά αυτά που διατέθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αποτελούν μέρος του δημοσίου χρέους. Το χρέος που αυτή τη στιγμή, είναι αυτό που είναι και το ξέρουμε, που και από αυτή την αιτία που συζητάμε στην Επιτροπή, αλλά και από άλλες έγινε θυσθεώρητο, έγινε η αιτία που για την αποπληρωμή τους τέθηκε η χώρα μας σε κηδεμονία, έγινε η αιτία που υπογράψαμε δυσβάσταχτες δανειακές συμβάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο. Όμως, δεν είναι αυτή η αιτία που η Ολομέλεια της Βουλής ομόφωνα ανέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή τη διερεύνηση της δανειοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κομμάτων. Τα 1,27 εκατομμύρια, το 1,27 δις του δανεισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα 400 εκατομμύρια των οφειλών, όχι του δανεισμού, των οφειλών των δύο μεγάλων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι αμεληταία ποσά, αλλά αποτελούν ένα μικρό μέρος του συνολικού δανεισμού των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών δανείων. Το θέμα όμως δεν είναι ποσοτικό. Είναι πρωτίστως και κατά κύριο λόγο ποιοτικό. Η αιτία της συγκρότησης της Επιτροπής και της διερεύνησης όσων κλήθηκε να διερευνήσει είναι ότι ο συγκεκριμένος δανεισμός κατευθύνθηκε για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και αυτή είναι η μέγιστη διαπλοκή. Τα ευνοημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκθίαζαν συγκεκριμένες καταστροφικές για τη χώρα μας πολιτικές με σκοπό τη διατήρηση στην εξουσία εκείνων που ασκούσαν την πολιτική αυτή. Και έκαναν πολυτελείς προεκλογικές και τα συγκεκριμένα κόμματα έκαναν πολυτελείς προεκλογικές εκστρατείες με λαμπερά φυλάδια, μετακινήσεις ψηφοφόρων και όχι μόνο, με τον ίδιο σκοπό υπονομεύοντας ευθέως αυτή την ίδια τη δημοκρατία. Για τη διεκπεραίωση της εντολής που λάβαμε επί 9 μήνες εργαστήκαμε εντατικά. Εξετάσαμε εκατοντάδες έγγραφα, ακούσαμε δεκάδες μάρτυρες και διαπιστώσαμε σωρία παρανόμων ενεργειών, σωρία παραλήψεων και σωρία παραβιάσεων των πιστοδοτικών κανονισμών των τραπεζών, των κανονισμών εκείνων που οι ίδιες οι τράπεζες είχαν θεσπίσει. Διαπιστώσαμε ότι στελέχη τραπεζών δάνειζαν κόμματα ως να διέθεταν χρήματα από το προσωπικό τους χρηματοκιβώτιο. Είδαμε τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να δανείζονται μεγάλα ποσά που υπερεύαιναν κατά πολύ τα έσοδά τους και να μην τα εξοφλούν και να δανείζονται εκ νέου παρέχοντας ως εξασφάλιση τις κρατικές χρηματοδοτήσεις που τους εκχωρούσαν 2 και 3 φορές ταυτόχρονα σε περισσότερες τράπεζες. Και είδαμε τους υπευθύνους των κομμάτων αυτών να υπογράφουν ψευδείς βεβαιώσεις ότι δήθεν δεν έχουν χωρίσει την ίδια χρηματοδότηση σε άλλη τράπεζα. Συμπεριφορές που συγκροτούν πραγματικά τη διαπλοκή στη χώρα μας. Που συγκροτούν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Και διαπιστώσαμε ότι τα δύο κόμματα που από το 2011 δεν έχουν πληρώσει ούτε 1 ευρώ για τα δανειά τους και που οφείλουν περισσότερα από 400 εκατομμύρια με τη μεγαλύτερη οφειλή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος που πούλησαν για 90 εκατομμύρια ευρώ. Και ενώ διαπιστώσαμε ότι και τα δύο κόμματα δεν έχουν πληρώσει ούτε 1 ευρώ για το χρέος της από το 2011, είδαμε τους αρχηγούς τους να μας κουνούν το δάχτυλο στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή. Και τους ακούσαμε να μας εγκαλούν, γιατί λέει τους θυμίζουμε τα πράγματα που αφορούν τα δικά τους πράγματα που αφορούν το σπίτι τους που τον οικοκυρεύουν.
Και η κυρία Γεννηματά, μάλιστα, μας είπε σε αυστηρό τόνο να βάλουμε και εμείς ορκωτούς λογιστές να ελέγξουμε τα οικονομικά μας και τότε να μιλήσουμε. Σαν να είναι προσωπική της υπόθεση το γεγονός ότι χρωστάει 200 εκατομμύρια το κόμμα της και είναι δανεικά και αγύριστα. Για το πώς θα γυρίσουν αυτά τα λεφτά δεν λέει κουβέντα η κυρία Γεννηματά. Μας λέει ότι κάνει έλεγχο και δεν μας επιτρέπει να της μιλήσουμε κιόλας. Δεν είναι εσωτερική οικογενειακή της υπόθεση το να χρωστάει τόσα χρήματα. Δεν έχει μπερδέψει και οι δύο αρχηγοί και των δύο κομμάτων, αλλά τώρα αναφέρομαι στην κυρία Γεννηματά, που προχθές στη Βουλή ήταν πραγματικά πολύ εκνευρισμένη που τη ρωτούσαμε και την ξαναρωτούσαμε γι' αυτό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έχει μπερδέψει τις ευθύνες των στελεχών και αρχηγών του κόμματός της για την κακοδιαχείριση των οικονομικών τους με το χρέος προς τις τράπεζες, που σε τελική ανάλυση θα το πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Και να θυμίσω ότι το κόμμα μας, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ευθύνεται για καμία κακοδιαχείριση έτσι ώστε να κάνει ελέγχους με ορκωτούς λογιστές. Οι ορκωτοί λογιστές ελέγχουν όπως ορίζει ο νόμος και όλα είναι εντάξει. Είδαμε στις εργασίες της Επιτροπής, ειδικά μετά το 2009 που άρχισε η κρίση, να χορηγούνται δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις σε επιχειρήσεις με αρνητικό κύκλο εργασιών επί σειρά ετών. Να χορηγούνται δάνεια που χρησιμοποιούνταν σε άλλο διαφορετικό σκοπό από αυτόν της δανειοδότησης. Να μειώνονται τα καλύματα των δανείων χωρίς να γίνεται ρευστοποίησή τους. Οι πιστοδοτικοί κανόνες για τους συγκεκριμένους δανειολήπτες δεν είχαν ισχύ. Είδαμε τον εποπτικό και ελεγκτικό μηχανισμό της Τράπεζας της Ελλάδος να παρατηρεί απαθείς και να συντάσσει εκθέσεις σε περίπτωση καταγγελίας. Δεν είδαμε αυτεπάγγελτη δράση των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών της Τράπεζας της Ελλάδος και δεν είδαμε κυρώσεις όταν διαπιστώνονταν συγκεκριμένες παραβάσεις και συμπεριλαμβάνονταν σε σχετικές εκθέσεις που συνέτασε η τράπεζα, τα όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος. Ακούσαμε συνάδελφο να ανησυχεί για τους εργαζόμενους και να υποβάλει ερωτήσεις στους εκπροσώπους των τραπεζών ότι σκοπός της χορήγησης των δανείων ήταν η διάσωση της επιχείρησης και η διάσωση των εργαζομένων. Να μην βγάλουμε το σωληνάκι, τους ρωτούσε χαρακτηριστικά. Δεν διάβασε όμως πολλά από τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής. Δεν διάβασε ότι, για παράδειγμα, ο κύριος Σταύρος Ψυχάρης έλαβε 50 εκατομμύρια ευρώ το 2005, όχι για να σώσει την επιχείρησή του και τους εργαζόμενους, για να αγοράσει μετοχές του δώρου, να ικανοποιήσει δική του προσωπική του επιθυμία. Και το 2009, ενώ από το δάνειο των 50 εκατομμυρίων όφιλε ακόμη 40 εκατομμύρια, πήρε άλλα 14.800 για να αγοράσει και τις υπόλοιπες μετοχές του ΔΟΛ και να γίνει απόλυτος κύριος των μετοχών αυτών. Η κρίση είχε ήδη ξεκινήσει. Δεν επρόκειτο λοιπόν ούτε αυτή τη φορά για εργαζόμενους. Για ποιους εργαζόμενους άλλωστε? Ότι δεν διάβασε ότι για την εταιρεία που εκδίδει το πρώτο θέμα έγιναν 3 διαδοχικές εταιρείες με τους ίδιους βασικά, ίσως με μικρές αλλαγές εταίρους κάθε φορά, οι οποίοι αγόραζαν την προηγούμενη εταιρεία, την επόμενη εταιρεία, η προηγούμενη την επόμενη εταιρεία και κάθε φορά έπαιρναν δάνειο 18 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά δεν άκουσαν και πολλά δεν διάβασαν πολύ. Πολλοί όμως, οι περισσότεροι, νιώσαμε σοκ και δέος με την τεκμηρίωση και την αποκάλυψη των διαδρομών του χρήματος. Το σημαντικότερο όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τα ευρήματα που μας άφησαν άφωνους και που πολλοί από εμάς υποψιαζόμασταν. Είναι οι αντιδράσεις των δύο κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στην αγκάλη των οποίων εκολάφθηκε αυτή η νοσηρή και η παθογόνα κατάσταση. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για βατερλό του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για άνθρακες ο θησαυρός. Δεν συμβαίνει τίποτα. Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα. Δεν τους αγγίζει πια η ασχήμια. Τη συνήθισαν. Τη συνήθισαν και καλούν την κοινωνία να συνηθίσει και εκείνη την ασχήμια. Να συνηθίσει και η κοινωνία τη μορφή του τέρατος. Όμως οι αντιστάσεις είναι πολλές. Δεν θα γίνει. Ευχαριστώ. Κύριος Σερμαν.